αιτίαση του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου. Σα ευχαριστώ για την προσέλευσή σα. Πιστεύω ότι έχουμε απαρτία. Τι λέει εδώ, 10 άτομα στα 15. 10 άτομα στα 15 έχουμε απαρτία. Οπότε μπορούμε η συνεδρίαση να ξεκινήσει. Η σημερινή μα συνεδρίαση γίνεται για τον λόγο. Σκέφτηκα και το συζητήσαμε και με διάφορου άλλου συναδέλφου. Πώς να λειτουργήσει καλύτερα το νομικό πρόσωπο. Με ποιο τρόπο δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Και αποφασίσαμε, ας πούμε, να σας καλέσουμε ώστε να ακούσουμε και τις δικές σας θέσεις, ποτέ, δικές σας ιδέες, δικές σας προτάσεις, ώστε από μια σκεφτικότητα, από απόψεων, προτάσεων κλπ. Να βγούμε καλύτερες, να βγει ό,τι το καλύτερο για την περαιτέρω, ας πούμε, πορεία του νομικού προσώπου. Γι' αυτό λοιπόν, προτού ξεκινήσω εγώ και πω για τις εγκρότησεις των επιτροπών, οι οποίες θα γίνουν, θα ήθελα πριν μια συζήτηση να μου τοποθετηθεί ο καθένας πώς βλέπει την καλύτερη λειτουργία, πώς θα γίνεται η καλύτερη λειτουργία του νομικού προσώπου. Και είναι το λόγο, όποιος θέλει ο μιλητής να πει κάτι, να σου πει. Κύριε Παναγιώτη, εγώ έχω το θέμα το δικό μου. Το οποίο δυστυχώς από ό,τι φαντάζομαι δεν είναι μόνο για μένα. Να λέτε συγγνώμη, να λέτε ποια είστε, γιατί δεν σε γνωρίζω. Α, ναι, ναι. Συγγνώμη, αλλά ξέρετε κύριε Φατσλίβα, δεν ήμουν ούτε στην προηγούμενη συνάντηση. Ναι, δεν σας ξέρω. Γιατί δεν κλήθηκα. Εγώ εκπροσωπώ το κοινό πολιτών Ελπίδα και είμαι η Γαριφανιά Γεωργακοπούλου. Α, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο θέμα στην επικοινωνία, κύριε Πρόεδρε. Εγώ αυτό διαπιστώνω τουλάχιστον εξ αρχής. Κάτι επανάληψη, εγώ δεν έχω κληθεί να πάρω μέρος σε αυτές τις συνεδριάσεις. Θέλω να πιστεύω, δεν είναι εσκεμμένα, αλλά το έμαθα τελείως τυχαία και τελείως συντοματικά και μπορώ να πω ότι μπορεί και σε λίγο δύσκολη θέση αυτό. Σαν για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, εγώ δεν ξέρω αν είσαι αναπληρωματικό μέρος ή τακτικό. Γιατί νόμιζα και είχε προταθεί στην αρχή ο Ηλιόπουλος ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης ο Ηλιόπουλος και ο Κουλούγιο Καρπαλιά. Έτσι είχαμε την εντύπωση. Γιατί είμαι στο δουλεύω στο νοσοκομείο και ο Ηλιόπουλος ο Παναγιώτης το ξέρει εδώ και 10 μέρες σήμερα τα έχουμε τις συνεδρίες. Και μάλιστα μου είπε και έδωσα και το τηλεφωνό του και λέει αν επικοινωνήσει με τον Ηλιόπουλο τον Παναγιώτη. Αν έχει γίνει τέτοιο λάθος, θα δηλωθεί. Δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα πρόβλημα. Όχι, μου έχετε στείλει μέρα στις 10 Οκτωβρίου για την πρώτη Παρασκευή. Όχι, για την Παρασκευή. Όχι, δεν έχω κανένα. Τότε είναι την Παρασκευή. Κοίταξα 10 λεπτά πριν φύγω από το σπίτι. Για να επιβεβαιωθώ μήπως μου το έστειλε σήμερα το μεσημέρι. Άρα δεν υπάρχει. Θα σας πάρω πολύ ευχαριστώ. Πιστεύω δεν υπάρχει. Είναι μια λειτουργία η οποία δεν γίνεται με τον καλύτερο τρόπο λόγο επειδή είμαστε στην αρχή, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει εσκεμμένα αποκλεισμό σε κανένα. Ίσα ίσα καλά μα είναι να έχουν τόσο τακτικά τα πληρωματικά μέλη για απλώ χώρο να παρακολουθεί αυτό. Αυτή είναι η υποψία μα. Τη στεναχωρία πολλοί που υπάρχουν στην περιπτώσει που δεν λάβανε την πρόσκληση. Πρέπει αυτό να το διορθώσουν. Ναι. Και πρέπει δηλαδή να μην. Εγώ κατανοώ ότι μίλησα, αν είναι ο άνθρωπος που μίλησα στο τηλέφωνο, κατανοώ ότι είναι ένας άνθρωπος για παίρνουν κάτι σαν το κάπως από ό,τι μου είπε και είναι δύσκολο να επικοινωνήσει. Δεν μπορώ να δω έτσι να μιλάω στις προσφύσεις. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή, να έχω ένα τρόπο επικοινωνία. Είμαι η ΜΕΕ. Έχουμε, ναι, και εγώ. Ας πούμε, δεν χρειάζεται. Να σας θυμίσω το Δεν νομίζω ότι το έχω στο δικό σου. Απλώ κάποιο τρόπο δηλαδή να μπορώ να σα στέλνω την πρόσκληση. Όχι, μέσω mail νομίζω ότι και εσένα εξυπηρετεί καλύτερα και εμά. Λοιπόν, θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν υπάρχει σε μένα τίποτα. Εδώ φτιάχνουμε επιτροπέ με πιο πλαστικό κόσμο και αυτά και τέλο. Αλλιώ μόνο μα αν αποκλείουμε τώρα. Δεν έχω καταλάβει. Εγώ η λαϊκή συμπλήρωση είναι το κύριο Κυριακάκη, α πούμε. Τώρα πνευματικό του και έρχεται για ένα γεγονό. Δεν έχω καταλάβει από ποιον είναι ένα πνευματικό. Θα τα δούμε σχετικά. Καταλαβαίνω. Και από εκεί πέρα και παρατάξει να στέλνουμε χαρτί. Λείπει ο τακτικό μέλο να έχει το αναπληρωματικό με το χαρτάκι του σαν αξιολόγηση ότι είναι καταστάτο. Είμαστε 30 άτομα και δύσκολε. Είναι επιτροπέ από 70-80 άτομα πρέπει να υπάρχει μια κινητοποίηση. Οπότε μεταξύ μα όσο μπορούμε
Το σίγουρο δεν το έχει πάρει συνειδητά, το ξεκαθαρίσουμε. Και εγώ δεν πρόσκληση δεν πήρα στο χέρι. Τηλεφωνικά. Δεν με πρόλαβε, πέρασε εντάξει, δεν ζήτησα τώρα πρόσκληση. Το θεωρώ και την τουρκία. Αλλά το να ενημερωθεί ο άνθρωπο να έστω και με τηλέφωνο. Έστω και με τηλέφωνο και τα θέματα. Δεν πιστεύω ότι είναι. Λοιπόν. Αν σε αυτό το θέμα τώρα για καλή λειτουργία και επιτροπέ που έχουμε στο σχολείο μα, να ευχαριστήσουμε λοιπόν, στο πρώτο συμβούλιο που κάναμε, αυτό το δεύτερο, δείξατε πολλά στοιχεία και στο όνομα της δημοκρατικότητας. Καλά κάνετε. Και καλέσατε εδώ πέρα ταυτικούς και αναπληρωτές τους πάντες με πρόσκληση. Και επεσήμανα εγώ ότι όπως η πόρτα είναι ανοιχτή για κάθε συνεδριάσεις για κάθε πολίτη, ακόμα και για την τηλεόραση που της κάνει την παρατήρηση πριν αρχίσουμε ποιος σε κάλεσε εδώ, δεν ξέρω τι εννοούσατε, η πόρτα είναι ανοιχτή για όλους. Και οι αναπληρωτές δεν χρειάζεται να τους στείλετε πρόσκληση, οι άνθρωποι μπορεί να το μάθουν και να έρθουν. Απόδειξη το σημερινό. Η κυρία Γεωργό που έκανε τις παρατηρήσεις, η κυρία Θέη που δεν πήρε πρόσκληση ούτε την πρώτη φορά και νομίζω ούτε τώρα, όλα αυτά στο όνομα της δημοκρατικότητας που επενήσεστε, να είναι οι πάντες παρόντες και σας λέω, καλά κάνετε, αλλά να το τηρούμε αυτό που λέμε. Λοιπόν, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι ούτε οι μισοί παρόντες. Ξεκινήσατε με φόρα. Καλά κάνετε. Λοιπόν, προσέξτε το λίγο αυτό, μην μείνουμε στο τέλος πέντε. Και δεν χρειάζεται, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι στο πρώτο συμβούλιο είπατε ότι θα γίνει η γιορτή της Τρίτης Ηλικίας Εργαλείας, ήταν την 1η Οκτωβρίου, 1η Οκτωβρίου, και εγώ άκουσα εδώ πέρα ότι σαν υπερθύμηση το ήξερα ότι την 1η Οκτωβρίου είναι η γιορτή της Τρίτης Ηλικίας. Χάθηκε να μας στείλετε ένα, τουλάχιστον ένα τηλέφωνο και να μας πείτε τάδε ώρα, στο τάδε σημείο θα γίνει γιορτή να έρθουμε. Και αυτό στο όνομα της δημοκρατικότητας. Τελειώσατε. Όχι, δεν τελείωσα. Είναι σοβαρές παρατηρήσεις αυτές. Όχι ότι έχω ανάγκη εγώ. Δεν είπα να στείλετε με email, με πρόσκληση. Δεν έχω τέτοια ανάγκη. Έτσι, καταλαβαίνετε. Ακόμα για την εκδήλωση αυτή. Είπατε στην πρώτη συνεδρίαση θα βγούμε στα μαγαζιά και θα πάρουμε προσφορές για τα. Για την πρώτη συνεδρίαση, να κάνω για τη δεύτερη. Στην πρώτη συνεδρίαση, στα μαγαζιά, να πάρουμε προσφορές γιατί εμείς πιστεύουμε στις κατώτερες τιμές και καλά κάνετε. Είναι κι άλλοι που πιστεύουν στις κατώτερες τιμές. Λοιπόν, και τελικά από ό,τι μαθαίνω, πολλοί καταστηματάρχες του Δήμου μας κάνανε παράπονα ότι δεν πήγατε και σε αυτούς. Πήγατε σε δύο-τρία, δεν ξέρω που πήγατε, με αποτέλεσμα αυτό που εφαρμόσατε το πόρτα-πόρτα για τη χαμηλότερη τιμή έπεσε στο κοινό και θέσατε το νομικό πρόσωπο και το Δήμο. Και ας πούμε ότι γλιτώσατε με αυτό 20 ευρώ. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Την άλλη φορά που θα γίνει κάτι άλλο, κάποια άλλη προσφορά, κάποια άλλη προμήθεια, θα το πάρει κάποιος άλλος στην δουλειά του εάν πηγαίνατε απευθείας. Έχει προβλέψει ο νομοθέτης για τα απευθείας και καλά κάνει. Σήμερα εγώ, αύριο εσείς, αύριο ο άλλος. Καταλαβαίνετε σας λέω. Με αποτέλεσμα παράπονα από την κοινωνία ότι πήγατε επιλεκτικά και πήρατε προσφορές. Και όλο αυτό. Η κοινωνία είναι ο καλύτερος κριτής. Βεβαίως. Κατά τη γνώμη μου πήγατε την κοινωνία. Πήγατε σε μικρής. Για 20. Αφήστε την κοινωνία. Όχι καθόλου. Λοιπόν. Είναι ο καλύτερος κριτής. Βεβαίως. Συνεχίζω. Είχαμε μια συνεδρίαση. Μας στείλετε μια πρόσκληση για μια συνεδρίαση, νομίζω, στις. Πόσο του μηνός. Στις. Να κάνουμε συνεδρίαση, να γίνει συνεδρίαση, 15 του Οκτώβριου. Δεχτήκαμε ένα τηλέφωνο από τον αξιότιμο κύριο γραμματέα του ελληνικού προσώπου ότι είπατε εσείς τηλεφωνήστε να μας τηλεφωνήσετε ότι συνεδρίαση δεν θα γίνει. Έχετε μπερδέψει τα πράγματα. Άπαξ και συντάξει και πρόγραμμα, έπρεπε να παραβρεθούμε εδώ
Και εδώ, αν θέλετε, ένα-ένα το θέμα αναβάλλεται ή αποσύρεται. Δεν γίνεται δουλειές με το κινητό. Είναι επίσημες αυτές τις συνεδριάσεις. Καταλάβατε, δεν είναι δημοκρατικότητα αυτό. Έτσι, είναι επίσημες. Εφθέσατε το νομικό πρόσωπο και θα από εδώ και στο εξής προσέχετε, γιατί εγώ προσωπικά, εάν δω τέτοια, θα ενημερώσω την προϊσταμένη μας αρχή για τη λειτουργία του νομικού προσώπου. Απλώς το συζητάμε, ας βλέπουμε και στην τηλεόραση που στην αρχή είπατε ποιος σε κάλεσε που ήρθες εδώ. Πρωτοφανή γεγονότα. Ποιος σε κάλεσε που ήρθες εδώ, είπατε στην αρχή. Ξαναπέστε. Βεβαίως θα το πω. Είναι ανοιχτές οι πόρτες για όλους. Λοιπόν, και δεν με διακόψετε, θα τελειώσω. Δεν μπορούμε να πούμε σας, κύριε Καλοπέδη. Αυτό είναι πρώην εξαιρετικά. Και παρακαλώ πάρα πολύ να τηρήσουμε την ομιμότητα, κύριε Πρόεδρε, όλοι μας, και θα πάνε όλα καλά, γιατί και εμείς που είμαστε και εδώ, λοιπόν, λοιπά. Και επαναλαμβάνω και πάλι, εάν θέλετε να στείλετε πρόσκληση, να μην στείλετε. Απλώς το μαθαίνουν οι άνθρωποι. Πώς, κύριε Καλή. Τώρα, δεν συνηθίζεται αυτό. Τώρα, αν θέλει κάποιος να του στείλουμε, Όπως. Δεν χαλάσει ο κόσμος. Δεν λέω να αποκλειστεί κανείς. Καταλάβατε. Δεν λέω να αποκλειστεί κανείς. Αλλά να είμαστε εντάξει, κύριε Πρόεδρε, και πιστεύω με αυτές τις παρατηρήσεις ότι μάλλον θα πάμε καλά, γιατί έχω μια σχετική πείρα αναφορικά με τη λειτουργία αυτών των οργάνων. Σας ευχαριστώ πολύ και χρειάζεται προσοχή από εδώ και πέρα. Οι συνεδριάσεις δεν αναβάλλονται με το κινητό. Θα έρθουμε εδώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω δύο κουβέντες και να απαντήσω. Πιστεύω ότι κάποιος ενοχλεί όλη αυτή η μαζικότητα που γίνεται, που υπάρχει. Δεν αποκλείσαμε να εκλέγουμε κανένα. Πιστεύω ότι πρώτη φορά στα χρονικά υπάρχει η διάθεση και η θέληση νομικού προσώπου να μαζεύονται 15, 20, 30, 40 άτομα για να συζητούν τα προβλήματα. Δεν, κύριε Καλομήρη, η τακτική δική σας δεν ήταν ποτέ τέτοια. Σας το είπα και στο παρελθόν, σας το είπα και τώρα, σας ενοχλεί όλη αυτή η προσέλευση του κόσμου. Έστω και ελληνικής. Ας μην είναι 30, ας μην είναι 30. Έστω και 20 άτομα που είναι πάρα πολύ καλή σαν συνεδρίες, να ακούσουμε και 20 απόψεις και να μην αποφασίζουμε και διαδράζουμε οι 2-3 πρόεδροι, αντιπρόεδροι και γραμματίστες. Για μένα είναι θετικότερο. Από εκεί πέρα σίγουρα προβλήματα, ελλείψεις υπάρχουν. Είμαστε ένα μήνα στο Δήμο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να πούμε ότι δεν βάζουμε στην τακτική μας, δηλαδή ο τρόπος να ενημερώσουμε και τα 30 με mail, ας πούμε, τακτικά και διαπληρωματικά. Στο μέλλον, να δείτε, θα υπάρχουν γενικές συνεδρίες πολύ μεγαλύτερες. Και εκεί οι απόψεις οι οπισθοδρομικές θα εμφανιστούν. Θα εμφανιστούν γιατί συνειδητά ερχόσαστε εδώ και πιστεύω ότι συνειδητή η τοποθέτησή σας ενάντια στο νομικό πρόσωπο. Αν θέλετε, τοποθετηθείτε στα θέματα αυτά και πώς θα πάμε μπροστά. Το ότι ελλείψεις υπάρχουν, καλά κάνετε και τις λέτε, αλλά πιστεύω με τον τρόπο που τις βάζετε, το ότι δεν έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχαν λόγοι οι οποίοι δεν μπορούσαν να γίνει. Τι άλλαξε δηλαδή, τι ενοχλήθηκε ως προς τι. Να κοιτάμε την ουσία, ας πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Πατσιλίβας να απαντήσει και στα θέματα τα οποία έβαλε ο κύριος Καλομήρης γιατί... Όχι, εγώ στον πρόεδρο απευθύνθηκα, δεν γιατί, γιατί είχε αναλάβει την εκδήλωση των... γιατί εμείς δουλεύουμε πολύ διαφορετικά. Είχε αναλάβει την εκδήλωση των το ΚΑΠΗ, είχε αναλάβει ο κύριος Πατσιλίβας και πιστεύω ότι είχε μια μεγάλη επιτυχία, θα σας πει το ίδιος. Με αυτά που είπατε, δεν καταλαβαίνω το λόγο. Σας ενόχλησε και αυτό ότι υπήρχε γύρω στα 300 άτομα στην αίθουσα. Λοιπόν, εγώ το λέω, κύριε Πρόεδρε. Έχει. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, θα απαντήσω πρώτα στα ερωτήματα των συναδέλφων, της συναδέλφης σας και του κύριου Καλομήρη, του συνάδελφου. Ως προς τις προσκλήσεις, κυρία Γιώργο Αγωγούλου, όντως είχα στείλει προσκλήσεις, το επιβεβαίωσε και ο αρχηγός σας, ο κύριος Αλεξάκος, είχαν πάει στο Νότος. Απλώς δεν παραλάβατε εσείς. Όχι. Ρωτήστε τον αρχηγό σας, τον κύριο Αλεξάκο, θα σας το επιβεβαιώσει. Κύριε Πατσίβα, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να το συνεχίσω αυτό το θέμα,
Αλλά αφού επιμένετε, πρόσκληση δεν είχε έρθει καθόλου. Θα σα το επιβεβαιώσω ο αρχηγός. Όχι, ο αρχηγός μου επιβεβαίωσε. Ο αρχηγός μου έμαθε χθες από τον κύριο Τσίπουρα ότι έχω συνέλευση σε συνεδρίαση σήμερα. Όχι για το σήμερα, μιλάω για το προχθεσινό. Γιατί τρώγαμε μαζί. Μιλάω για το προχθεσινό. Για να δείτε δηλαδή ότι αυτό είναι λίγο το μεντό. Κυρία συνεδρίτησα, θα με αφήσετε να τοποθετηθώ, μην με διακόπτετε. Θα απαντήσω. Δεν κάνουμε διάλογο στο συμβούλιο. Αφήνετε όταν έρθει η σειρά σας, θα τοποθετηθείτε πάλι. Ας σας δοθεί ο λόγος. Σας ακούω, δείτε. Ωραία. Συνεπώς, ως προς το σκέλος των προσκλήσεων σας απαντώ. Είχανε σταλεί στο Νότος, απλά δεν επεδότησαν σε εσάς. Το επιβεβαίωσε ο αρχηγός σας, ο κύριος Αλεξάκος Χρήστος. Ένα το πρώτο. Ως προς την εκδήλωση που κάναμε, απαντώ στον κύριο Καλομύρη. Κύριε Καλομύρη, όταν συνεδριάσαμε την πρώτη φορά εδώ, καταρχάς δεν είχαμε αποφασίσει αν γίνει η γιορτή της τρίτης ηλικίας. Πώς θα μπορούσαμε να σας έχουμε ενημερώσει? Άρα λοιπόν δεν γινότανε να είσαστε ενήμεροι. Το να με εγκαλέσετε, να μας εγκαλέσετε ότι έπρεπε να σας ενημερώσουμε έστω την πρώτη του μήνα, αυτό το αποδέχομαι και ζητά συγγνώμη δημοσίως. Πάω παρακάτω. Ως προς την οργάνωση και τις προσφορές που είπατε από τα μαγαζιά. Κύριε Καλομύρη, εμείς συστήσαμε μια οργανωτική επιτροπή στην οποία συμμετείχε και η κυρία Λιπιωτά. 5 τον αριθμό ή 6 αριθμό. Πήγαμε επιγόντως διότι δεν είχαμε χρόνο. Πήγαμε επιγόντως και πήραμε προσφορές από 3 καταστήματα. Και με το ζόρι κλείσαμε συμφωνία και έχουμε κάνει και πρακτικό και κλείσαμε συμφωνία με τον κύριο Καρκαμπάση και έτσι μπορέσαμε. Θα μπορούσε να γίνει, κύριε Καλομύρη μου, να γίνει σε μεγαλύτερη, σε ευρύτερο φάσμα προσφορών. Δεν είχαμε όμως το χρόνο. Την άλλη φορά ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Και κύριε Πρόεδρε και κύριε συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, με τον όλο τον πρέποντα σεβασμό που έχω στο πρόσωπό σας και στο θεσμό που κληθήκατε να υπηρετήσετε, σας υπενθυμίζω τους θεμελιώδεις κανόνες που υπάρχουν στην νομοθεσία, αλλά και τους εθιμοτυπικούς κανόνες. Πρώτον, ποτέ, κύριε συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε, δεν αναβάλλεται από τηλεφώνου συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και μονομερός ειδικότερα από τον Πρόεδρο τη στιγμή που έχει εκδοθεί, όπως είπε και ο προλαλής σας από εμένα, έχει εκδοθεί με αριθμό πρωτοκόλλου και με υπογραφή, εκδοθεί λοιπόν, επαναλαμβάνω, πρόσκληση. Τι γίνεται? Γίνεται αυτό που είπε ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Καλομύρης, ότι ερχόμαστε εδώ, τίθεται το θέμα από πλευρά σας, παίρνετε την απόφαση από την Ολομέλεια του Σώματος και κάνουμε την αναβολή. Και κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να σας βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω και την παράταξη και τον Δήμαρχο με τον οποίο έχω την τιμή να συνυπηρετώ. Ποτέ, κύριε Πρόεδρε, μα ποτέ, δεν το έχω κάνει στη ζωή μου, δεν πρέπει να κλείνει τηλέφωνο όταν επικοινωνεί ο αντιπρόεδρος με τον πρόεδρο. Ποτέ. Είναι θέμα τουλάχιστον αξιοπρέπειας. Όταν ο αντιπρόεδρος θέλει να ενημερώσει τον πρόεδρο για τρέχοντα θέματα, ποτέ, μα ποτέ, δεν κλείνει ο πρόεδρος τον αντιπρόεδρο το τηλέφωνο. Σε αυτά, κύριε Πρόεδρε, να σας προσάψω απειρία, αν τη δεχόσαστε, εγώ τη δέχομαι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αν επικαλεστείτε απειρία, εγώ το δέχομαι και ταπεινά μπορώ να σας ζητήσω συγγνώμη. Κύριε συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε, εγώ θα καταθέσω στο σώμα και στη γραμματεία μία έγγραφη γνώμη και πρόταση για αναβολή της σημερινής συνεδρίας σας. Και θα παρακαλέσω το σώμα, όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, να ακούσουν, να κάνουν λίγο υπομονή, νομίζω σε 2-3 λεπτούλια θα τελειώσω. Κύριοι συνάδελφοι,
Θα υπενθυμίσω μερικές βασικές επιταγές του νομοθέτη, αλλά και των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, καθώς και του Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Παιδείας. Ο καλλικρατικός νόμος, ο γνωστός 3852, στο άρθρο 103 και στην παράγραφο 4, ορίζει προς το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του, ορίζει το ΔΣ του νομικού προσώπου σύμφωνα με το νόμο 3463 του 2006. Στην παράγραφο 9, λέει του δύο άρθρου, θεσπίζει το οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας, υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του 3584 του 2007. Προς επικύρωση, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, των επιταγών των ανωτέρων νομοθετημάτων, το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης αποφάσισε τα κάτωνη. Πρώτον, με την 70-2011 απόφασή του συνέστησε το νομικό πρόσωπο κοινωνικής προστασίας, το οποίο διοικείται ως γνωστό από 15 μελές και άλλα 15 μέλη αναπληρωματικά. Κύριοι συνάδελφοι, εδώ πρέπει να δούμε τι εννοεί ο νομοθέτης κόλλημα, γιατί λέει ότι διοικείται και προεδρεύει ο πρόεδρος και σε περίπτωση κολλήματος του πρόεδρου προεδρεύει ο αντιπρόεδρος. Εδώ πρέπει να κληθούμε να πούμε και να εξηγήσουμε, όταν λέμε κόλλημα, τι εννοεί ο νομοθέτης. Κατά την άποψη των νομικών, κόλλημα είναι κάθε έκτακτο συμβάν εμπόδιο, όπως ασθένεια, επίκουσα υπηρεσιακή αποστολή, απουσία από την έδρα του Δήμου κλπ. Το κόλλημα του ο κ. Πρόεδρος πρέπει να το κάνει γνωστό αυθημερών στον αντιπρόεδρο τουλάχιστον. Δεύτερον, με την 15-2012 απόφαση του ΔΣ του νομικού προσώπου κοινωνικής προστασίας, η οποία εγκρίθηκε με την ΤΑΔΕ 23-318 του 11 του 2012 πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συναισθείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας. Στο άρθρο 7, διοίκηση, εποπτεία, συντονισμός, που λέει, αναφέρονται τα εξής. Παράγραφος 2. Σε περίπτωση απουσίας κολλήματος του Προέδρου, αν τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Εδώ, κύριε συνάδελφε, όταν ο πρόεδρος του νομικού προσώπου απουσιάζει, συνεχώς, μερικές φορές, πρέπει οπωσδήποτε να τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Δεν μπορεί να μείνει ακέφαλο το νομικό πρόσωπο, το διοικητικό συμβούλιο. Γι' αυτό και ο ομιλών είχε ζητήσει να διευκρινιστεί αυτό το θεματάκι. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να κατανοηθώ, για να με ειλικρινείς. Παράγραφος 3. Με απόφαση του ΔΣ του νομικού προσώπου συγκροτούνται άμυστες επιτροπές που σε αυτές, προσέχτε εδώ κύριοι συνάδελφοι, είναι σοβαρό αυτό που σας λέω, που σε αυτές συμμετέχουν τουλάχιστον δύο εκπρόσωποι των χρηστών των παρεχομένων υπηρεσιών και ένας υπάλληλος της υπηρεσίας ως πρόεδρος της κάθε επιτροπής, δηλαδή Επιτροπή ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, Βροχογνηπιακή Σταθμή και πάει λέγοντας. Παράγραφος 4. Όλες οι υπηρεσίες του νομικού προσώπου συνεργάζονται με το αυτοτελές γραφείο διοίκησης που εν προκειμένου, κύριοι συνάδελφοι, είναι η διοικητική υπάλληλος κυρία Λερίκου, την οποία αναπληρώνει ο κύριος Σπυρόπουλος. Σύμφωνα με την υπαρίθμου 8731 του 2014 απόφαση του Δημάρχου Σπάρτης. Παράγραφος 5. Ο πρόεδρος του νομικού προσώπου δύναται να συγκαλεί κατά περίπτωση περιοδικά συντονιστικά συμβούλια στα οποία θα συμμετέχουν οι υπάλληλοι, λέει, του νομικού προσώπου. Προσέχτε το. Οι υπάλληλοι, δεν το λέω εγώ, το λέει ο νομοθέτης. Οι υπάλληλοι. Γιατί υπάλληλοι. Εδώ έχουμε, θα σας απαντήσω. Εδώ έχουμε τη διοικητική υπάλληλο. Τη διοικητική υπάλληλο, η κυρία Λερίκου, και τους υπαλλήλους, όπως είναι των βρεφονηπιακών σταθμών και υπάλληλοι των προγραμμάτων βοήθεια στο σπίτι. Και λέει παρακάτω, τα συντονιστικά συμβούλια πρέπει να συγκροτηθούν μόνο από υπαλλήλους και όχι από μέλη του ΔΣ του νομικού προσώπου. Κύριοι συνάδελφοι, αυτά εγώ βρήκα στην νομοθεσία, αυτά σας μεταφέρω, θα κληθείτε μετά να τοποθετηθείτε. Στην ιδία 5 παράγραφο ο πρόεδρος δύναται να συγκροτήσει, ο πρόεδρος κύριε πρόεδρε, δύναται να συγκροτήσει διατμηματικές επιτροπές, όπως α. Ομάδα διοίκησης έργου ή προγράμματος,
Β, συντονιστή, δηλαδή manager, για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων. Στις ανωτέρω Α και Β ομάδες, manager κλπ, αξιοποιούνται διοικητικοί υφιστάμενοι υπάλληλοι των υπηρεσιών του νομικού προσώπου. Στο άρθρο 9 της ανωτέρω απόφασης 15/2012 και στην παράγραφο 1 η αρμοδιότητος των επιμέρους οργανικών μονάδων του νομικών προσώπων, δηλαδή καθήβρεφων, νηπιακή σταθμή και πάει λέγοντας, καθώς και για τη διοίκηση των συντονισμών τους, πρέπει να συνταχθούν κανονισμοί λειτουργίας που νομίζω μέχρι σήμερα δεν έχουν συσταθεί εδώ. Θα κληθεί και η κυρία Λιπιοντάκη και ο κύριος Καλομύρης, οι οποίοι συμμετείχαν νωρίτερα, να μας πούν την άποψή τους. Στο άρθρο 12 προβλέπεται η σύσταση 23 θέσεων υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αρρώστου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων. Στο ίδιο άρθρο προβλέπονται 31 θέσεις υπαλλήλων ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων. Σημειώνω, κύριοι συνάδελφοι, πως με την υπαρίθμο 16065 του 2002 ΦΕΚ 497 προτείνεται γενικό πλαίσιο κανονισμού λειτουργίας των βρέφων νηπιακών σταθμών από την κυβέρνηση, που με βάση αυτόν μπορούμε να συντάξουμε εσωτερικός κανονισμός και στους σταθμούς βρέφων νηπιακών και στο ΚΑΠΗ και όλοι. Με την υπαρίθμου 218 του 2011 απόφαση του, ένα λεπτό και τελειώνω, το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, κύριε συνάδελφε, να μάθετε να κάνετε υπομονή κάποτε και να στοιχηθείτε, κύριε συνάδελφε, στον κανονισμό και στην νομιμότητα. Σας εγκαλώ εγώ, ο Πατσιλίβας αντιπρόεδρος. Κύριε συνάδελφε, μάθετε να λειτουργείτε κάποτε. Κύριε συνάδελφε, σας εγκαλώ. Συνεχίζω. Σύμφωνα λοιπόν με το 3852 του 2010, το λοκάλι παρελθόν νόμο, που διέπει τη λειτουργία του ΔΣ του νομικού προσώπου, στο άρθρο 3 και στο παράγραφο 2 ορίζεται πως πρέπει να στέλνεται υπογεγραμμένη πρόσκληση θεματολογίου συνεδρίας του ΔΣ των πρόεδρων τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα. Παράγραφος 7, κύριε Πρόεδρε, διαφορετικά η συνεδρία είναι άκυρη, παράνομη και ο πρόεδρος εγκαλείται πειθαρχικά, έτσι λέει ο νομοθέτης. Σύμφωνα με τα ανωτέρα, κύριοι συνάδελφοι, εκτελέστα, η σημερινή μας συνεδρίαση είναι ακύρη και παράνομη και προτείνω να αναβληθεί. Στο άρθρο 4, κύριοι συνάδελφοι, κάνετε υπομονή, τελειώνω, το ανωτέρω ψηφιδέντος κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται. Διευκρινιστικές ερωτήσεις μελών έπονται τη συζήτηση του κάθε θέματος που εν προκειμένου για τη σημερινή συνεδρίαση έπρεπε να έχουν οι σύμβουλοι όλοι πάρει στα χέρια τους την εισήγηση. Πού είναι η εισήγηση, κύριε Πρόεδρε? Είναι. Πού είναι η εισήγηση? Ξέρετε, κύριε συνάδελφοι, την εισήγηση, το περιεχόμενο της εισήγησης? Αν το ξέρετε, δώστε και στον αντιπρόεδρο. Αν την έχετε στα χέρια σας την εισήγηση του κυρίου Πρόεδρου, δώστε να την έχει και ο αντιπρόεδρος που έχει την τιμή. Και παρακάτω αναφέρει, κύριοι συνάδελφοι, μέλη του ΔΣ μπορούν να επικαλεστούν τη μη τήρηση του κανονισμού. Στο άρθρο 5, κύριοι συνάδελφοι, και στον παράγραφο 1 αναφέρει πως οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές, κύριε Πρόεδρε, και δημόσια στην κοινωνία, και στην παράγραφο 3 αναφέρεται πως στους δημοσιογράφους και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση. Στο δε άρθρο 8 αναφέρεται πως πρέπει να κρατούνται πρακτικά, και στο άρθρο 9 αναφέρεται πως πρέπει να αναρτώνται τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων μας και να τα δίνουμε προς δημοσίευση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας σύμφωνα με τον νόμο 3861 του 2010, διαφορετικά κινδυνεύουν οι αποφάσεις μας με ακυρότητα. Άρθρο 14, και νομίζω κοντεύω να τελειώσω. Υπεύθυνος υπάλληλος της γραμματείας, εν προκειμένου είναι η κυρία Λερίκο, την οποία για διάφορους λόγους αναπληρώνει ο κύριος Σπυρόπουλος. Εκ των
εκτεθέντων θεμάτων εισηγούμε στο σώμα του ΔΣΣΥΓΜΑ να αναβάλει τη σημερινή του συνεδρίαση, να την προετοιμάσει τη θεματολογία της σύμφωνα με τους νόμους που επικαλέστηκα και τον κανονισμό του ΔΣΣΥΓΜΑ, να μην κινδυνεύει από ακυρότητα η απόφαση. Γι' αυτό το λόγο, αρμοδιότητας και υποχρέωσή μου σαν αντιπρόεδρος του νομικού προσώπου, του καταθέτω την παρούσα μου εισήγηση πρόταση στα πρακτικά της σημερινής με ημερομηνία 23/10/2014 συνεδρίαση του ΔΣΣΥΓΜΑ Κοινωνικής Προστασίας προς αναβολή της συνεδρίασης με το αιτιολογικό της μη τήρησης των υφισταμένων νόμων και κανονισμών για την λειτουργία των συνεδριάσεών μας σαν ΔΣΣΥΓΜΑ του νομικού προσώπου υπετιότητα του Προέδρου του Σώματος κ. Βουνάση Αλεξάνδρου. Σπάρτη και το Δημοτικό Καταστήματι, δηλαδή εδώ στην αίθουσα του Δήμου Σπάρτης, την 23η Οκτωβρίου του έτους 2014, ο καταθέτων την πρόταση ηγήση, Πατσιλίβα Θεμιστοκλής, αντιπρόεδρος του νομικού προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης. Κύριε Γραμματέα, ελάτε να σας καταθέσω ή μάλλον σας καταθέτω και να γραφτεί στα πρακτικά και να περάσει στα πρακτικά αυτή η εισήγηση, πρόταση του κυρίου Αντιπροέδρου. Εάν θέλετε να σας μοιράσω, έχω 5 αντίγραφα της εισήγησής μου, πολύ ευχαρίστως να σας τη μοιράσω, να σας τη δώσω και σας. Δώσουμε. Κύριε Πατσιλή, παθεντολογικά και τυπικά, θα έπρεπε να μας έχετε δώσει αυτή την εισήγηση, αφού και εσείς μιλάτε για εισήγηση, αυτή τη διαμαρτυρία, και να την έχετε καταθέσει, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον στο Προεδρείο. Θα μιλήσω και αφού είναι και η τηλεόραση εδώ, να σας πω δύο πράγματα σε όλους σας. Κύριε Πρόεδρε, με επιτρέπετε μετά το απαντάστερο. Κυρίες και κύριοι, σας καλησπέριζω. Λέγομαι Τσίπρος Κωνσταντίνος. Όλοι μας εδώ που ήρθαμε να βοηθήσουμε αφιλοκερδώς τις κοινωνικές ομάδες από ηλικιακής ηλικίας μέχρι αναξιοπαθούντες και τρίτης ηλικίας. Ποτέ δεν πίστευα ότι είναι τόσο αναγκαίο που κάποιες φορές ο νομοθέτης επιβάλλει να τηρηθεί ο νόμος. Γι' αυτό οι νόμοι έρχονται και εκεί, γιατί κάποιες φορές οι νομοθέτες ξεχνάνε κάποια πράγματα. Δεν θέλω να ακούω ούτε εκθέσαμε το νομικό πρόσωπο, γιατί η παρουσία μας εδώ είναι εθελοντική, ούτε ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι άκυρη, διότι αν θα το κοιτάξουμε πολύ καλά και το εξετάσουμε το γράμμα του νόμου, όλες οι συνεδριάσεις όλων των νομικών προσώπων, είτε μεγάλου μεγέθους είτε μικρού μεγέθους, δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου, δεν είναι σωστές. Λυπάμαι, πιθανόν να είμαι και ο μεγαλύτερος από όλους σας. Εγώ ήρθα εδώ και εσείς όλοι για να βοηθήσουμε θελοντικά. Κάποια λάθη θα γίνουν. Μην δείχνουμε όλο ευθύνη ο ένας τον άλλον. Απαγοητεύομαι με την εισήγηση του κυρίου Πατσιλίβα, διότι αυτό πιστεύω και αυτή είναι η άποψή μου. Θα έπρεπε ο κύριος Πατσιλίβας, λοιπόν, αφού θέλει να κρατήσει τον νόμο επακριβώς, να μας έχει ενημερώσει τουλάχιστον, να μην έρθει εδώ πέρα και χάνω και τον χρόνο. Δεν είμαι πρόεδρος, κύριε. Κύριε Αντιπρόεδρε, δεν σας διέκοψα. Με όλο το σεβασμό που σας έχω, το ξέρετε και αγάπη, εδώ ο Κώστας, ο Τσίπρας και τα υπόλοιπα παιδιά που πιθανόν δεν ξέρουν αυτές τις νομολογίες, διότι και πιθανόν, λέω, βάζω και έναν υποθετικό λόγο, εάν ήξεραν ότι υπάρχει τόσο σκληρή τακτική του νόμου να τηρούνται κάποια πράγματα, πιθανόν να μην ήταν εδώ σήμερα. Δεν ξέρω, έχουν έρθει αφιλοκερδώς, έχουν αναπληρωματικά μέλη να βοηθήσουν. Θα ζητήσουμε τη βοήθεια της κοινωνίας αύριο. Άμα αρχίζουμε με αυτόν τον τρόπο, λυπάμαι, δεν θα πάω πουθενά. Εγώ είμαι στη διάθεση του νομικού προσώπου, στη διάθεση του Δημάρχου της Σπάρτης, που αυτή τη στιγμή, όταν και αυτός ο καημένος το πληροφορηθεί, όπου και αν είναι, θα στενοχωρηθεί, διότι όλοι μας ήρθαμε να τον βοηθήσουμε, να έχουμε φωνάξει τη βοήθεια στο σπίτι. Θα τους διώξουμε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουμε αναβολή, επειδή ο νόμος, θα δούμε κάποια άλλη τακτική να μην γίνει αναβολή. Άποψή μου, εντάξει, αν συμφωνεί το σώμα, δεν έχω καμία αντίληση. Όλοι μας ήρθαμε εδώ για να βοηθήσουμε. Λάθη θα γίνουν, διότι όταν προσπαθείς, κάνεις λάθη. Ο καλύτερος μάγειρας έχει κάψει πολλές φορές το φαγητό στο τσουγκάλι. Οποιοδήποτε λέει όχι, ότι δεν το έχει κάψει, λέει ψέματα. Όταν προσπαθείς, θα κάνεις λάθη. Ή πάμε λοιπόν στις λεπτομέρειες να ξεκινήσουμε. Ναι, ξέρω πολύ καλά ότι υπήρχαν δυσκολίες, θα υπάρχουν δυσκολίες, εκεί θα φανούμε εμείς
ότι μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα θέματα. Ο κόσμος μας περιμένει. Υπάρχουν ήπια που έχουν ανάγκη, υπάρχουν άτομα τέτοιες ηλικίες που έχουν ανάγκη, υπάρχουν ασφάλιστοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε που μίλησα τόσο πολύ, μπορώ να μιλάω για ώρες, και είμαι στη διάθεση και του Προεδρείου και του νομικού προσώπου και της κοινωνίας και του Δημάρχου και της Εκκλησίας. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πάρω το λόγο για λίγο. Συγγνώμη. Θα ήθελα να πω το εξής. Εγώ έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση του νομικού προσώπου με τη διάθεση να βοηθήσω και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό ή τουλάχιστον ό,τι μπορώ από τον καλύτερό μου εαυτό. Και από την περαιτέρωσα ατμόσφαιρα πιάνω μία κατάσταση. Να το πω εμφύλιος, να το πω ότι μία κατάσταση κομματικών ταμπουρωμάτων και οθυρωμάτων και δεν φτάνουν όλα αυτά. Βλέπω και τον κύριο Αντιπρόεδρο να αντί να συμπάσχει μαζί μας για να δούμε πώς θα βρούμε κοινή πεπατησά για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που λέγονται τρίτη ηλικία ή ό,τι άλλο, να βλέπω μία κατάσταση η οποία είναι απαράδεκτη. Αν ήρθαμε εδώ για να μας κάνετε μάθημα, λέω εντάξει, για τον κύριο Πατσιλίπα, να μάθουμε τους νόμους. Μπορείτε να μας τους μοιράσετε, να τους μάθουμε, να μας κάνετε ιδιαίτερα φροντιστήρια. Έχετε υποχρέωση, κύριε Σιμάνσκι. Μα αυτό ακριβώς. Και επειδή είναι υπόλοιπο. Εγώ δεν είμαι δάσκαλος. Τα ξέρετε όλα. Έχετε υποχρέωση. Επειδή λοιπόν κανένας μας δεν τα ξέρει όλα, και επειδή προσπαθούμε να τα μάθουμε, αλλά επειδή η περιπέτουσα ατμόσφαιρα δεν είναι και η καλύτερη, και θεωρώ ότι πολλά πράγματα γίνονται για το Θεαθήνε. Και κακώς το έθεσε ο πρόεδρος τον τρόπο με την τηλεόραση, αλλά βλέπω ότι η τηλεόραση έχει κάνει πολλά δεινά γιατί την εκμεταλλεύεται για τον χώρο, όχι όμως για την δημοσιότητα, αλλά για ποιο σας όφελος, κύριε Βασιλείο. Μπράβο, να πάμε σε χρειάζεται να πούμε μπροστά στην τηλεόραση. Να σα πω ο Ιωριστάκη, σα παρακαλώ όμως να τελειώσω. Ένα λεπτό δεν θα μου πάρει παραπάνω. Και βλέπω ότι αντί για την ουσία έχουμε μπει στο Θεαθήνε και στα κομματικά ταμπούρια μα. Λέω λοιπόν ότι δεν θα βρούμε κοινή υπερπατησιά με αυτό το σκοπό. Λοιπόν, εγώ δεν ήρθα για να διαφωνήσω μαζί σας γιατί δεν έχω κανένα λόγο. Αλλά νομίζω ότι με αυτή την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί δεν θα ανοίξω ευθύνες σε κανέναν, όλοι όμως γνωρίζουμε τι γίνεται και ο καθένας μέσα ξέρει πολύ καλά τι κάνει και στο πίσω μέρος του μυαλού του τι έχει, γιατί δεν νομίζω να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι τελικά από ό,τι καταλαβαίνω, βλέπω ότι δεν θα πάμε μπροστά. Λοιπόν, αν λοιπόν θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη, πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά όλοι μας. Αλλιώς ο καθένας να αρχίσει να κοιτάει για δικό του όφελος και να εξαγυρώνει αυτή την καρέκλα που κάθεται. Εγώ δεν έχω καμία διάθεση να κάτσω αυτή την καρέκλα, γιατί μπορώ να πάω να φυλάω τις γίνες μου, μπορώ να πάω να δώσω τα πρόβατά μου και να είμαι και σε πολύ καλύτερη κατάσταση, να ανασύνω και καθαρό αέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ που με ακούσατε. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό να πάρω το λόγο, γιατί μπορώ να αποχωρήσω λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Κύριε Πατσιλίπα, απλά να σας πω, βέβαια έθεσε πολύ πιο σοβαρά θέματα από αυτό που εγώ πρόβαλα, έτσι, και πολύ πιο κρίσιμο μπορώ να πω. Αλλά κύριε Πατσιλίδα, ξεκινώντας από την αρχή, δεν πήρα ποτέ πρόσκληση, ούτε στάθηκε στο πρόσωπό μου πρόσκληση στο Νότος Πρες, γιατί αλίγωνο αν ο σύζυγός μου την απέκρινε. Πρώτον. Δεύτερον, θα παρακαλούσα, αφού τουλάχιστον τα λέμε μια χαρά με τα μέσα ενημέρωσης, και στείλτε μια δημοσίευση στα μέσα ενημέρωσης, λες, να ενημερωνόμαστε από εκεί και να καλούμεθα από εκεί. Όπως διάβασα, θα απευθύνεστε στον κύριο Πρόεδρο, γιατί εγώ δεν είμαι πρόεδρος, είμαι αντιπρόεδρος. Διάβασα σήμερα στον Νότος Πρες ότι η Τουριστική Επιτροπή, για παράδειγμα, έχει συμβεί την Δευτέρα που μας έρχεται. Εκεί θα απευθύνεστε. Οπότε είναι ένας τρόπος κι αυτός. Κλείσεις. Τώρα η αλήθεια είναι ότι η κύριε Πρόεδρε έθεσε πολύ σοβαρά θέματα και εγώ συμφωνώ με τον κύριο τον προλαλήσαμε ότι έχουμε μάλλον σοβαρά θέματα. Δυστυχώς εγώ θα πρέπει να αποχωρήσω ακόμα την ημέρα που υποχρεώσω, όμως 7 η ώρα είναι 3 ώρα περίπου. Θα παρακαλούσα την επόμενη φορά να ενημερωθώ λίγο νωρίτερα και να μπορέσω να είμαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πατσιλίδας έβαλε ένα θέμα, νομιμότητα συγγύας του Διοικητικού Συμβουλίου που γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι είναι νόμιμο. Αν δεν θέλει να το όλοι να μου δώσετε ένα. Είμαι νομικό συμβούλιο, αν και αυτό το δικαίωμα. Και εσείς είστε σύμβουλο, μπορούμε να το δείξουμε σαν συμβουλίο. Όχι, είμαστε σύμβουλοι και έχουμε άλλο θέμα. Όχι, δεν αντιλώνεται. Σαν συνάντηση. Οπότε προχωράμε στον ορισμό των επιτροπών. Είναι
επιτροπές αυτές δεν είναι ούτε να τις εκλέγει κάποιος ούτε όχι. Είναι επιτροπές συντονιστικές, εθελοντικές επιτροπές, οι οποίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη λειτουργία του νομικού προσώπου. Καταλάβατε, δεν χρειάζεται να ψηφίζουμε, τις καταψηφίζουμε. Και αυτό ας πούμε από όλες τις παρατάξεις, γι' αυτό είπα να σου να κάνουμε 10 μελείς, 9 μελείς, να συζητήσουμε πώς θα είναι το νούμερο αυτών των ανθρώπων ή 15 μελείς, δεν έχουν πρόβλημα. Δηλαδή είναι επιτροπές, τις οποίες δεν είναι νομικά, μπορεί και να είναι θεωρητικές επιτροπές. Θα συντονίσουν ένα έργο, θα συζητήσουν για το ΚΑΠΗ, για τον παιδικό σταθμό. Καταλάβατε. Ανοιχτά μπορεί να καλέσουν συγκέντρωση και να μαζευτούν 50 άτομα για τον παιδικό σταθμό. Γονείς, δαιμόνες κλπ. Για να συζητήσουν. Και να μεταφέρουν στο νομικό πρόσωπο αυτές τις απόψεις, τις ιδέες. Δεν είναι κάτι δηλαδή σφιχτά που πρέπει να ψηφιστεί και να είναι έγκυρο και το νομικό πρόσωπο. Και να μην περάσει από το νομικό πρόσωπο και ο πρόεδρος απευθείας μπορούσε να ορίσει τις επιτροπές και τις συντονιστές σε κάποιο τμήμα στο νομικό πρόσωπο. Δηλαδή μπορούσε να πω, πιστεύω, ότι στο παιδικό σταθμό φτιάχνει μια επιτροπή και πέρα οι εργαζόμενοι, οι γονείς και εγώ από το Δήμο να λειτουργούμε. Έτσι. Χωρίς. Άρα αυτό το νόημα έχουμε. Και γι' αυτό καλεστήκαμε εδώ. Βλέπω ότι σε μερικούς δεν αρέσει, και επιμένω αυτό, δεν αρέσει η συμμετοχή. Δεν αρέσει να αποφασίζουν 10 άτομα και 5. Δεν αρέσει, ας πούμε, η πλατιά, ας πούμε, η γνώση από το αντικειμένου στον κόσμο. Να δει ο κόσμος σε κάθε τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε. Ο πρώτος που θα είμαι ενάντια, ας πούμε, εναντίον να κάνω πράγματα έγκλειφο, θα ήμουν εγώ ενάντια σε αυτήν την κατάσταση. Και το εννοώ αυτό. Και δεν είναι δεκάριζα. Πρέπει να γνωρίζω και εγώ τα μέσα μα πώς έρχονται. Έχω το δικαίωμα σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι τελικά να υπάρχει μια ενημέρωση. Δεν μπορεί να είσαι τον πρόεδρο σε ένα μυζέρι, ας πούμε. Όπως και ο κύριος Πατσιλίβας, δεν του έπεισα το τηλέφωνο. Εργάζομαι στο νοσοκομείο κτλ. Με έχει ζαλίσει με 100 τηλεφωνήματα την ημέρα και λέει, ναι. Σίγουρα που να φταίω εγώ, βάζω νερό εγώ. Μπορεί να θέλω να δέχομαι, ας πούμε, τα τηλεφωνήματα. Το να συζητάω με άλλα άτομα και μετά από 2 λεπτά να ξανασυζητάω, δηλαδή γίνεται πλέον πραστικό για μένα. Έρχεται ο κλήρος να είμαι εγώ ο πρόεδρος, ας πούμε. Και εγώ ήθελα να προσφέρω αυτά που πρέπει να είναι προσφέρω. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου, όπως ξέρω. Τι σας ενοχλεί δηλαδή. Δεν βλέπω εντυπώ και νυχτή και μυστικά να κάνω. Μας είπε η κυρία Λίπη τώρα, δεν πρέπει. Σίγουρα το ήξερε και ο αναπληρωτής που είναι τώρα, νόμιζα ότι είναι ταχνικό μέλος εδώ και 10 μέρες. Ότι θα γίνει, ότι αναβγήθηκε. Και του είπα τον λόγο που αναβγήθηκε, του κυρίου Λιόπουλου. Ο κύριος Αλεξάνδρος προχτές στο συμβούλιο εδώ που βγήκαμε έξω, που λέει είναι το νομικό πρόσωπο, κάνει μια ανάλυση για το νομικό πρόσωπο και τα λοιπά. Μου λέει την Πέμπτη από όλα, του συνεργάζεται την Πέμπτη και αυτά. Δηλαδή θέλει και αυτός να έρθει να πάρει μέρος σε αυτά τις ανοιχτές συγκεντρώσεις. Δεν βλέπω ότι είναι κρυφό, δηλαδή δεν πήρε η είδηση της για την τελευταία στιγμή. Σίγουρα δεν είναι ίσως πιο υπάρχει ο στράτης εδώ. Να δούμε, να το καλύψουμε, να συζητήσουμε, να γίνει πιο μεθοδευμένα δηλαδή η ιστορία. Να πληροφορήσουμε όχι μόνο τα 30 και να το βάζουμε και στην μερίδα, 10 μέρες νωρίτερα, 5 μέρες. Ότι τελικά συνεδριάζει το νομικό πρόσωπο, οι επιτροπές του. Δεν έχω τέτοια προβλήματα, μακριά από εμάς αυτά. Και όσοι πάνε ας πούμε να το περάσουν, ότι τελικά φοβόμαστε τη διαφάνεια, αυτά είναι άσπρο. Η κοινωνία ο καλύτερος φοιτητής. Βλέποντας το τυπικό πάντα, δεν προχωράμε στην ουσία, θεωρώ. Καλό είναι να προχωράμε στην ουσία, γι' αυτό δεν ξέρω. Τίποτα άλλο. Κύριοι συνάδελφοι,